Η αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 23% στι ζωοτροφέ και τι δαπάνε δακοκτονία του έτου 2015 οδηγούν την κοινοτροπία στην καταστροφή και την δακοκτονία των ελαιοπαραγωγικών περιοχών σε αδυναμία οικονομική ανταπόκριση, βάζοντα σε κίνδυνο αποτυχία του προγράμματο. Σε όλα τα κράτη, όπω θα σα πει και αναλυτικότερο όποιο θα ζητήσει, το ΦΠΑ με το μεγαλύτερο να υπάρχει στη Γερμανία 7%, 5 με 7 είναι στην Ευρώπη. Στις ζωοτροφές. Εδώ από 13 που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, αυξήθηκε στα 23. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και μιλάμε για εκλεκτά προϊόντα που κάθε μέρα κατακτούν τις αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα και το γιαούρτι, τις οποίες οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων έφτασαν τα 372 εκατομμύρια. Έχουμε επίσης και άλλα θέματα. Είμαστε εισαγωγής αγελαδινού γάλακτος. Η δυνατότητα της μας είναι για 600.000 τόνους ετησίως, όταν οι ανάγκες μας είναι 1.350.000 μαζί με τα ζωοκομικά προϊόντα, δηλαδή τυριά κτλ. Επίσης, εισάγουμε το 75% του κρέατος του βολίου, 70% του χοιρινού, 15% του ορνηθίου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δυσμενέστατη εξέλιξη όσον αφορά τις ζωοτροφές. Να θυμίσω ότι το ΦΠΑ, ειδικά στις ζωοτροφές, σε όλη την Ευρώπη είναι από 0 μέχρι 7%. Στη Γερμανία ξεκινάει με 7%, στο Βέλγιο είναι 6%, στην Ολλανδία είναι 6%, στην Πορτογαλία 6%, στη Γαλλία 5,5%, στην Κύπρο 5%, στην Ιρλανδία 4,8%, στην Ιταλία 4%, στην Ισπανία 4%, στο Λουξεμβούργο 3%, στη Μάλτα 0% και στο Ηνωμένο Βασίλειο 0%. Φαντάζεστε λοιπόν αυτή τα κράτη. Τι ενίσχυση, ειδική ενίσχυση και τι πολιτικές εφαρμόζουν γύρω από την κτηνοτροφία, ούτως ώστε το απαραίτητο κατά 80% και που καθορίζει και την τιμή των κτηνοτροφικών προϊόντων των ζωοτροφών να έχουν το χαμηλότερο ΦΠΑ και τα προϊόντα τους, ανεξάρτητα αν ποιοτικά δεν είναι σαν τα ελληνικά, να είναι από άποψη τιμών ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Αυτό λοιπόν το πλεονέκτημα που εμείς ως προς την ποιότητα των υλικών το διαθέτουμε, των προϊόντων, των αγαθών το διαθέτουμε, σιγά σιγά αρχίζει μέσα από ενέργειες δικές μας και χάνεται. Συμφωνούμε στο να κρατήσουμε τους συντελεστές όσο γίνεται πιο κάτω και να διεκδικήσουμε και μέσω των συλλογικών μας ομιλάνων κάτι τέτοιο να επιτευχθεί στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Η μάχη για τον αγρότη έχει να κάνει και με την που δίνει βάρος κανείς για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, προκειμένου να υπάρχει αυτάρχεια και προπάντων ο πλούτος να μένει στις περιοχές και ιδιαίτερα στις περιφερειακές ενότητες, να υπάρξουν κίνητρα που να μπορέσουν συλλογικά πια και μέσα από νέους συνεταιρισμούς που θα μπορέσουν να αποδώσουν και να αφήσουν τον κόσμο να μειώσουν την ανεργία και να αφήσουν απόδοση μεγάλη στην περιοχή της κάθε περιφερειακής ενότητας και φυσικά μέτρα που πρέπει να πάρει η πολιτεία όσο αφορά και αυτό που συζητάμε και άλλα όπως η στήριξη της εκτακτικής κτηνοτροφίας, η ενίσχυση καλλιέργειας σπιτών όπου μπορούμε να μην κάνουμε για να μην έχουμε πολλές εισαγόμενες ζωοτροφές, ειδικά προγράμματα ανάπτυξης σε όλα τα είδη της κτηνοτροφίας, υλοτροφίας κλπ. Δημιουργία κατάλληλης μεταπιτικής υποδομής για προϊόντα όπως είναι τα σφαγεία, οι μονάδες διαχείρισης των προϊόντων και φυσικά μια απλοποίηση που πολλές φορές μας έχει απασχολήσει των διαδικασιών για όλους αυτούς που εμπλέκονται στον αγροτικό τομέα, είτε είναι αδειοδοτήσεις στάβλων και άλλα πολλά. Εμείς λοιπόν συμφωνούμε, μένουμε σε αυτό, αλλά θα θέλαμε να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε συντεταγμένα και μετά, θα λέγαμε, τις εκλογές. Ενώ ένα σημαντικό θέμα, το οποίο πραγματικά έχει τεράστιες επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο, εάν και εφόσον εφαρμοθεί η συμφωνία, χωρίς ισοδύναμα που ψενίζουν τα κόμματα θα βρουν. Όμως το θέμα, όπως έχει πει εδώ σήμερα, είναι τελείως ξεκομμένο και αποψαρτοριστικό. Γιατί ο διαχωρισμός του ΦΠΑ των πρώτων υλών από 13-23% είναι το ελάχιστο που επιβαρύνει τους αγρότες. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα από το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σκόρδους, προστατευτικό υλικό. Πάντα τεράστια προβλήματα τη φορολόγηση. Τεράστια προβλήματα από την ασφάλειά του. Υπολογίζεται δηλαδή, εάν η συμφωνία που έχει ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο δεν φέρει ισοδύναμα, τα ισοδύναμα αυτά θα τις συγκρούσει σε 2 δις. Άρα, επιπτώσεις στα αγροτικού τομέα πολύ μεγάλες,
το θέμα όπως μπήκε δεν λύνει προβλήματα. Μπορώ μόνο να δώσω μια ιδιαιτερότητα στην ακτοκτονία, με την έννοια ότι είναι πήγουσα ανάγκη να βρεθούν τα χρήματα για να ολοκληρωθεί την ακτοκτονία. Σαφέστατα, εμείς δεν ζητάμε μόνο στην ακτοκτονία το ΦΠΑ να μείνει στο 13%, ούτε είναι αυτό έτοιμα. Αν τα πάει έτοιμα, θα πάει στα γεωργικά φάρμακα όλα, στα φυσικά προϊόντα και στις υπηρεσίες που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Μπορούμε όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, να ζητήσουμε το Υπουργείο και καλά κάνατε και ζητήσατε επιπλέον χρηματοδότηση. Πρέπει να δούμε ότι είναι ψεύτικα και κροκοδίλια τα δάκρυα που ρίχνονται τώρα για τη συμφωνία τη συγκεκριμένη που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και ψήφισαν και τα άλλα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Είναι τα προαπαιτούμενα για το τρίτο μνημόνιο. Γιατί έχουν αποδειχθεί όλοι μαζί ότι μαζί με την εργατική τάξη και οι αγρότες θα πληρώσουν το κόστος της κάλυψης των κρατικών ελλειμμάτων και χρεών και τη δημιουργία των πλεονασμάτων που είναι απαραίτητα για την στήριξη της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Γιατί εκτός, αγαπητοί συνάδελφοι, από την αύξηση του ΦΠΑ από το 13 στο 23 που κόπτεστε και νοιάζει και μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα, υπάρχει και η αύξηση στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες που ροκανίζει ήδη το πετσοκομμένο εισόδημα και της αγροτικής λαϊκής οικογένειας. Παρακαλώ, ησυχία. Και την αύξηση του κόστους παραγωγής έχουν συμφωνήσει όλοι αυτοί επιπλέον στη φορολογία από 13% σε 26% από το πρώτο ευρώ και στο σύνολο των εισοδημάτων των αγροτών, των ενισχύσεων, των αποζημιώσεων. Έχουν συμφωνήσει στον υπερτετραπλασιασμό της προκαταβολής φόρου από το 27,5% στο 100%. Έχουν συμφωνήσει ως και στον τριπλασιασμό της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΟΓΑ με στόχο την ανταποδοτικότητα και τον εξυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος δίθεν των αγροτών. Τα μέτρα αυτά είναι προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του για το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων που υπερέτησαν τόσο τα δύο προηγούμενα μνημόνια όσο και το τελευταίο αριστερό μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πολλά από αυτά που είπε ο κ. Γκόρκα, σχεδόν σε όλα θα συμφωνήσω, αλλά δυστυχώς οι συνάδελφοι εδώ πέρα δεν τα ακούσαν. Η μόνη παρατήρηση που έχω να του κάνω είναι να μην συνεχίζει να αποκαλεί το τρίτο μνημόνιο αριστερό μνημόνιο. Γιατί όπως είχαμε πει και έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε αυτό το μνημόνιο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή από ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία έχει απαγορεύσει τη χρήση αυτής της λέξης από το κόμμα το συγκεκριμένο, γιατί βρωμίζει την έννοια της αριστεράς. Δεν υπάρχει μνημόνιο που εξαθλιώνει το λαό και να λες ότι είσαι αριστερός. Αυτά να τα ξεχάσουν. Και κακώς τα χρησιμοποιεί και ο κύριος Γόντικας τα αριστερά μνημόνια. Τα μνημόνια είναι μνημόνια που οδηγούν στην εξαθλίωση του λαού και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηρίζονται αριστερά. Είναι μνημόνια που έχουν να κάνουν με τις επιταγές της αστικής τάξης, των μονοπωλίων, όπως πολύ καλά είπε, των μεγαλοεπιχειρηματιών, των τραπεζιών κτλ. Τώρα όμως ο επόμενος προβληματισμός μου είναι ο εξής. Οι συνάδελφοι που ισχυθήκανε με δάκρυα στα μάτια την αύξηση του ΦΠΑ που καταστρέφει την αγροτική παραγωγή και μας είπανε πάρα πολύ ωραία στατιστικά στοιχεία για το πού έχουμε φτάσει να εισάγουμε και πόσα προϊόντα έχουμε φτάσει να εισάγουμε. Φυσικά, εντάξει, είπαμε, μόνο που τα λέω, μόνο που τα ακούω, τέλος πάντων. Τόσα χρόνια, επί 25-30 χρόνια τουλάχιστον, που εγώ είχα στατιστικά στοιχεία όταν ήμουν φοιτητής, ότι ήμασταν σχεδόν αυτάρκη σαν χώρα και εξαγωγική στο πρωτογενή τομέα, στα αγροτικά προϊόντα. Γιατί δεν φώναζαν ότι αποσανθρώνεται και αποδιαρθρώνεται η αγροτική παραγωγή της χώρας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κανένα κόμμα δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένο σχεδιασμό και οι πρώοι και οι μη, εύχομαι όλοι οι επόμενοι, έχουν πει τραγικά ψέματα στους αγρότες. Οι πρώοι προσπαθούσαν να κάνουν κυβέρνηση σε σχέση με τους αγρότες μέσα από εργατοπατέρες συνεταιρισμούς που κατάντησαν σφραγίδες μόνο και μόνο για να παίρνουν τα εκατομμύρια της Ευρώπης και αντί να τα δίνουν στους παραγωγούς να τα μοιράζονται μεταξύ τους. Και δεν το λέω εγώ, υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις και αποφάσεις γι' αυτό. Οι μην δεν είχαν να κάνουν καμία διαπραγμάτευση πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί η κατάσταση που υπάρχει στον αγροτικό τομέα είναι τραγική. Η Νέα Πελοπόννησος έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό για τον αγροτικό τομέα.
Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει πως πρέπει να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Έχουμε πει ότι δεν είναι όλοι οι αγρότες το ίδιο. Δεν μπορεί ο αγρότης, μεγάλος ή μικρός δημόσιος υπάλληλος, να είναι το ίδιο με το κατακύριο επάγγελμα αγρότης. Έχουμε πει πως το ΦΠΑ δεν είναι όλο, για όλους το ίδιο. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε το θέμα του αγροτικού τομέα. Έπρεπε ήδη να είχαν προχωρήσει σε πρόταση ισοδυνάμων, εάν θέλαν να είναι συνεπείς σε αυτά που θέλουν να πούν. Και επειδή αυτά που ακούστηκαν ότι έχετε κάνει, έχει κάνει η κυβέρνησή σας, έκανε η κυβέρνησή μας πριν όλο αυτό το διάστημα των 7 μηνών, τα είδα σε ένα σποτ που κυκλοφορούσαν. Και αισθάνθηκα την ανάγκη, κύριε Γόντικα, που γελάτε ειρωνικά απέναντι στην αριστερά σας, θα ήθελα λίγο να είστε προσεκτικοί. Δικό σας σύμμαχος είναι, κύριε Γαντούλη. Θα ήθελα λίγο να είσαστε προσεκτικοί και θα έπρεπε γρήγορα να τους διαψεύσετε. Το κύριο επιχείρημά τους, τα δύο κύρια επιχειρήματά τους, είναι ότι διέθεσαν 800 εκατομμύρια από το πρόγραμμα το καινούριο στην αντιμετώπιση των επιδοτήσεων. Και το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλη συμβολή, γιατί μπόρεσε και εξασφάλισε τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ από το καινούριο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. Ντροπής. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Και αυτό το λέω γιατί με προκαλέσατε, δεν ήθελα να μιλήσω. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι η πρόταση αυτή πρέπει να ψηφιστεί έτσι ως προτείνεται. Και από την άλλη πλευρά, στα θέματα της αγροτικής οικονομίας και στα θέματα της κτηνοτροφίας θα πρέπει να αφιερώσουμε πάλι μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί δεν είναι τα ισοδύναμα. Ακούστηκε προηγούμενα από τον έχοντα την αυθεντικότητα των αριστερών και κομμουνιστικών ιδεών, τον κύριο Κάτσαρη. Είναι όροι του μνημονίου. Οι όροι του μνημονίου δεν ξανασυζητιώνται και δεν διαπραγματεύονται πάλι σε περίπτωση ισοδυνάμων. Δεν υπάρχει προσαρμογή. Άλλο το ένα τάκι, άλλο το άλλο. Είναι ρητή σύμβαση της συμφωνίας. Τα ισοδύναμα είναι για αυτούς τους όρους που είναι υποδιαπραγμάτευση και ορίζονται με σαφήνεια ότι είναι υποδιαπραγμάτευση. Αυτό το λέω μόνο και μόνο για να βοηθήσω τον κύριο Πατσαλίνο να σταματήσουν να λένε παραμύθια σε αυτόν τον τόπο.